αγωνιστική εργατική συσπήρωση στον επιστημισμό τουρισμό εκφράζει οργή και αγανάκτηση για τον άδικο χαμό της εργαζόμενης στο Έβερες στην πλατεία Βικτωρίας, καθώς επίσης και για τους σοβαρούς τραυματισμούς των υπόλοιπων εργαζόμενων του συγκεκριμένου ταχυφαγίου μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο υπόγειο του καταστήματος. Τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα των ταχυφαγίων επιβάλλουν στους εργαζόμενους τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας. Το τίμημα για την εξασφάλιση των τεράστιων κερδών των συγκεκριμένων αλυσίδων είναι ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Η πολυπόθητη ανάπτυξη που υπόσχεται το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υποτίθεται πως θα φέρει νέες θέσεις εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά κακοπληρωμένη ελαστική απασχόληση σε απάνθρωπες συνθήκες χωρίς την υποτυπώδη ασφάλεια και υγιεινή. Τα αμέτρητα εργατικά ατυχήματα και οι θάνατοι δολοφονίες αποτελούν για αυτούς ένα στατιστικό νούμερο παράπλευρων απολειών στο βωμό της ακραίας κερδοφορίας, ενώ οι εργαζόμενοι, εκτός από ανακυκλούμενοι, έγιναν πλέον και αναλώσιμοι. Οι εκπρόσωποι του υποταγμένου συνδικαλισμού που φρονιάζουν στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ έχουν μερίδιο ευθύνης για αυτή τη δολοφονία, αφού μέχρι σήμερα, πέρα από τον αδιάφορο χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων και τις εθιμοτυπικές παρελάσεις στο κέντρο της Αθήνας, που ενίοτε χαρακτηρίζουν απεργίες, όχι απλώς δεν έχουν κάνει τίποτα για να αποτρέψουν αυτά τα εγκλήματα, αλλά αντιθέτως βάζουν πλάτη διαρκώς με τη στάση τους για να παραμένει το εργατικό κίνημα σε ύπνωση, ενώ αυτοί πρωτοφωνάζουν ναι στα μνημόνια και την αυλειότητα του εργασιακού μεσαίωνα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να αντιδράσουν δυναμικά στην κλιμακούμενη εργοδοτική αυθαιρεσία. Καμιά άλλη θυσία για την κερδοφορία, ας μην μείνει και αυτή η δολοφονία αναπάντητη. Λάντζα, αγωνιστική εργατική συσπήρωση στον επιστημισμό τουρισμό. Τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα των ταχυφαγίων επιβάλλουν στους εργαζόμενους τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας. Το τίμημα για την εξασφάλιση των τεράστιων κερδών των συγκεκριμένων αλυσίδων είναι ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Η πολυπόθητη ανάπτυξη που υπόσχεται το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής